πέρα από την άκρη της απελπισίας. Και αυτό θα το πετύχουμε μέσω του πολιτισμού. Ο πολιτισμός είναι το πιο ισχυρό αντίδοτο που έχουμε να χρησιμοποιήσουμε σε αυτές τις ώρες της κρίσης. Και πρέπει να το κάνουμε όλοι μας με σοβαρότητα και υποθυμότητα. Με αυτά τα λίγα λόγια θα ήθελα να σας εγκαλώ για τη δουλειά που κάνατε και να σας ευχηθώ να είναι και η φετινή περίοδος που ξεκινάει ακόμα πιο καρποφόρα και ακόμα πιο ωφέλιμη για το λαό, για την κοινωνία, για όλους εμάς. Ευχαριστώ πολύ. Όποτε ζήτησα να σας συναντήσω ή να σας ρωτήσω κάτι, οι πόρτες ήταν πάντα ανοιχτέ. Αυτό το εκτιμάω ιδιαίτερα. Αξιότιμη κύριε Υπουργέ, αξιότιμη κυρίε και κύριοι, αξιότιμοι φίλε και φίλοι, καλή σας μέρα και καλό φθινόπωρο. Στην περασμένη περίοδο, που ολοκληρώθηκε στο τέλος του Ιουλίου, η Εθνική Λυρική Σκηνή κατάφερε να επιτύχει δύσκολους στόχους σε οικονομικό και διοικητικό επίπεδο, ενώ παράλληλα πέτυχε αύξηση της σκληρότητας των παραγωγών της, αλλά και μεγάλη διείσδυση σε ένα νέο κοινό μέσω εξωστρεφούς πολιτικής. Οι τρεις άξονες στους οποίους εστιάσαμε ήταν υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικός προγραμματισμός με χαμηλού κόστος παραγωγής. Καλλιτεχνική εξωστρέφεια με σειρά δράσεων στις γειτονιές της Αθήνας, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο τη δημιουργία ενός νέου κοινού και μιας νέας γενιάς λιγών καλλιτεχνών. Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω ένα προς ένα. Υψηλού επίπεδου καλλιτεχνικός προγραμματισμός με χαμηλού κόστος παραγωγής. Ο ανανεωτικός καλλιτεχνικός προγραμματισμός, οι επιλογές μας στις εκκληματές του θεάτρου, ξένους μεταξιωμένους συμμετέχοντες όπερας, αλλά και άξιους Έλληνες ξένους μονοδούς, έφεραν μεγάλες καλλιτεχνικές αλλά και εισπρακτικές επιτυχίες. Το στίχημα της ανανέωσης κερδίθηκε αφού όλες οι παραγωγές συζητήθηκαν και προκάλεσαν θετικά σχόλια και κριτικές, ενώ πέτυχαν κυρότητες από 75 έως και 100%. Επιπλέον στις παραγωγές αυτές επιτεύχθη ο στόχος που είχε τεθεί να συνδυαστεί, δηλαδή το χαμηλό κόστος της παραγωγής, με τη μεγάλη απόδοση των εισιτηρίων. Θα μου επιτρέψετε να σας δώσω ένα ενδιαφέρον στοιχείο που ήρθε στα χέρια μου λίγες μέρες νωρίτερα, όταν έλαβα τον τελικό απολογισμό της χρονιάς. Ενώ κατά τον προγραμματισμό της περασμένης σεζόν είχαμε προϋπολογίσει το κόστος των καλλιτεχνικών μας παραγωγών σε 4.255.000 ευρώ, τελικά μετά από τεράστιες προσπάθειες συμπλήρωσης του κόστους, το ποσό που τελικά δαπανήθηκε ήταν μικρότερο κατά 1 εκατομμύριο ευρώ, δηλαδή 3.462.427 ευρώ. Την ίδια στιγμή αξίζει να σημειωθεί ότι η Εθνική Λυρική Σκηνή έχει καταφέρει να επιτύχει εξαιρετικά υψηλές πωλήσεις εισιτηρίων παρά το δυσμενές περιβάλλον της κρίσης. Οι καλοκαιρινές παραγωγές του οργανισμού σημείωσαν εξαιρετικές εκδόσεις. Η όπερα Τροβατόρε του Βέρντι παρουσιάστηκε στο Ερώδειο στα μέσα του Ιουνίου, πούλησε 40% περισσότερα εισιτήρια σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή παραγωγή στο Ερώδειο του Καβαλιαρία Ρωσικάνα, καταφέροντας να γεμίσει το Ρωμαϊκό Οδείο και 4 παραστάσεις. Η Τόσκα, που παρουσιάστηκε στα τέλη Ιουλίου, πέτυχε ακόμη μεγαλύτερη επίδοση, σημειώνοντας 4 sold out. Αλλά και οι παραγωγές που παρουσιάστηκαν στο Μέγαρο Μουσικής, ο Φάουστ και το Παλέτο Ρωμαίο και η Ιουλιέτα είχαν πληρότητα 87 και 90% αντίστοιχα. Επιπλέον, όλες οι παρατάσεις μας στα Ολύμπια είχαν πληρότητα από 75 έως και 95%. Οι συνολικές εισπράξεις, και εδώ είναι κάτι που θέλω να εστιάσω πάρα πολύ, ανήλθαν σε 3.009.709 ευρώ, δηλαδή μόλις 305.000 ευρώ λιγότερα από το κόστος παραγωγής του καλλιτεχνικού μας προγραμματισμού. Δηλαδή, ουσιαστικά, με τα εισιτήριά μας κάναμε τις παραγωγές μας. Μάλιστα, σε σχέση με τα έσοδα του 2011, που ήταν 2.961.000 ευρώ, παρατηρείται μικρή άνοδος, δεδομένου ότι κατά την περίοδο 2011-2012 οι τιμές σε πολλές κατηγορίες εισιτηρίων μειώθηκαν. Δηλαδή παρά την μείωση που έφτασε και 20% σε πολλές κατηγορίες εισιτηρίων, είχαμε αύξηση στις πράξεις μας. Σημαίνει τεράστια διαφορά στον αριθμό προσέλευσης. Την φετινή περίοδο, όπως γνωρίζετε, εορτάζονται παγκοσμίως τα έτη Βέρντι και Βάγνερ, αφού συμπληρώνονται 200 χρόνια από τη γέννηση των δύο συνθετών που επηρέασαν την όπερα Φωσολίνη.
Έχουν μπει λυρική σκηνή στα σημαντικά στους εορτασμούς με την παρουσίαση της όπερας της Κελινώσης Τερινός του Βέρντι στη συμπαραγωγή με το Μέγα Μουσικής Αθηνών τον Ιανουάριο στη σκηνοθεσία Φερνάντο Ντανέλ και με τον υπτάμενο Ολλανδό που θα σκηνοθετήσει ο Γιάννης Κόκος τον Ιούνιο στο Ηρώδιο. Επιπλέον, στο πλαίσιο του έτους Καλομήρη, θα παρουσιάσουμε συναυλία με αποσπάσματα από το οπερατικό έργο του κορυφαίου Ελληνασυνθέτη, τον Μάρτιο, στο θέατρο Ολύμπια. Είναι αρτίστικα να στεγιώνε τελικά τα Λισόνιο και αγκαρτά. Στην νεαλυτική περίοδο στην οποία μπαίνουμε, ο προγραμματισμός είναι αφιερωμένο στο όνειρο και την πραγματικότητα. Grande entusiasmo ho seguito gli spettacoli per i giovani durante la stagione, con il mercato del festival, ad esempio. Mi ha affascinato l'entusiasmo del giovane pubblico in rapporto all'opera. Που έκανε μεγάλη εντύπωση ο ενθουσιασμός που επέκτησε το νεαρό κοινό σε ένα θέμα όπερα. Quindi facciamo sorridere i giovani per il futuro. Ας κάνουμε και τους νέους να χαμογελάσουν. Σαν το ρηπορταριού, οι τομείς της δημόσιας ζωής έχουν αναλάβει μια εθνική υποχρέωση να κάνουν με μια όσο γίνεται πιο ισορροπημένη λογική οικονομίες κλίμακας, οικονομίες οι οποίες θα μας οδηγήσουν σε αυτόν τον στόχο που έχουμε βάλει όλοι μαζί, να φτάσουμε επιτέλους στο να μην δανειζόμαστε. Δεν είναι λάθο να κάνουμε πολιτισμό με δανεικά, είναι και αυτό κάτι το οποίο είναι μια πραγματικότητα με την οποία πρέπει σιγά σιγά να συμφιλειωνόμαστε. Όμως, μέσα σε αυτά τα πλαίσια, τα περιοριστικά, υπάρχει πάντα ακμαίο το αγωνιστικό μας φρόνημα στην υπηρεσία του πολιτισμού. Αυτό λοιπόν μέχρι τώρα, στα πλαίσια της καλής συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με το Διοικητικό Συμβούλιο, με τον κύριο Μιχαηλίδη, το έχουμε πετύχει και μπορούμε να το πούμε. Άλλωστε, από τον προγραμματισμό ακούσατε ότι ένα τέτοιο πλούσιο πρόγραμμα είναι δυνατόν να επιτευχθεί και με πιο περιορισμένα οικονομικά μέσα από αυτά που είχε το κράτος να προσφέρει το 2011 και το 2012. Γι' αυτό λοιπόν είμαι υποχρεωμένος να συγχαρώ τον καλλιτεχνικό διευθυντή και να πω ότι κάνει πραγματικά μια συνετή διαχείριση και των μέσων που του προσφέρονται, αλλά κυρίως υπηρετώντας με σοβαρότητα και υπευθυνότητα τους μεγάλους σκοπούς που υπηρετεί η εθνική λυρική σκηνή. Να πω και εγώ την τελική κουβέντα, αντιλαμβάνεστε ότι η εθνική λυρική σκηνή θα πρέπει να είναι και το μοντέλο. Είναι ένα μοντέλο με βάση το οποίο θα πρέπει και οι άλλοι επιχορηγούμενοι οργανισμοί να αποξανατολίζουν τις δράσεις και τις προσπάθειές τους.